Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Εδώ από το κανάλι Γέρον Νεκτάριος, από το τρίκορφο της Φωκίδος, στέλνω την ευλογία, τη χαρά, την ευτυχία και την ειρήνη μέσα στις καρδιές σας. Σας στέλνω τις ευλογίες των Αγίων Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος και του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, που γιορτάζει στις 18 και 19 Ιουλίου. Και σας αναμένω κοντά μας. Σας θέλω κοντά μας να είστε. Επίσης, όπως έχω πει, όσοι θέλετε να στείλετε τα ονόματά σας, γιατί είστε πολύ μακριά και δεν μπορείτε να έρθετε, θα μπείτε μέσα στο blog, το προσωπικό μου blog, gerondasnektarios.gr. Εκεί στα δεξιά έχει μία πλατφόρμα που λέει «Μνημόνευσης ονομάτων». Εκεί θα μου γράψετε τους ζωντανούς σας, αλλά και τα κεκοιμημένα συγγενικά σας πρόσωπα. Και εγώ θα τα μνημονεύσω κατά τη διάρκεια της αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας. Σας αναμένουμε λοιπόν την Κυριακή, το απόγευμα 7 η ώρα, σας αναμένουμε εδώ κοντά μας και τη Δευτέρα 19 Ιουλίου. Και μην ξεχνάτε, εκεί που λέει εγγραφή, να εγγράφεστε στο κανάλι μας. Η χαρά μου συνεχίζεται, διότι αν δείτε το τελευταίο βίντεο που κάναμε, ότι ποιος πατέρας θα έκλεινε την πόρτα και θα άφηνε τα παιδιά του έξω από την πόρτα, από κάτω, αν δείτε, σας είπα ότι η YouTube μας έστειλε στατιστικές ότι οι μισοί και πλέον που παρακολουθούν από τους χιλιάδες συνδρομητές του καναλιού μας είναι νέοι, μεταξύ 18 και 45 ετών. Και από κάτω, αν δείτε όλα τα μηνύματα, γράφουν «Γέροντα εγώ με 17», «Γέροντα εγώ με 15», «Γέροντα εγώ με 32». Οι ίδιοι οι νέοι αρχίνησαν να δείχνουν αυτό που σας είπα, ότι πράγματι κατά χιλιάδες μας παρακολουθούν. Θεέ μου, τι άλλη καλύτερη χαρά μπορεί να εισπράξει ένας γέροντας μέσα στην καρδιά του, όταν τα νιάτα γυρίζουν και έρχονται κοντά στο Χριστό. Σήμερα μου ήρθαν άνθρωποι από Σουηδία, από Γερμανία και από Κύπρο. Τι χαρά κάνω κάθε φορά που σας βλέπω, όλους εσάς και έρχεστε. Και εξομολογήστε οι περισσότεροι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και το πλέον σημαντικότερο είναι ότι είναι η πρώτη φορά. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, σας ευχαριστώ για την αγάπη σας που έρχεστε εδώ στο μοναστήρι. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μας εμπιστεύεστε. Εμένα, το μοναστήρι, τη Μητρόπολη μας, το Μητροπολίτη μου, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φωκίδος, Κύριο Θεόκτιστο, όπου με την ευλογία του έχουμε αυτό το κανάλι και μιλάμε στα πέρατα της Οικουμένης. Σας έχω μιλήσει για το πρόσφορο. Βρείτε το μέσα στο κανάλι, πώς φτιάχνουμε το πρόσφορο. Σας έχω μιλήσει τι είναι για το αντίδωρο. Έλαβα αρκετές ερωτήσεις από κάποιους χριστιανούς που παίρνουν αντίδωρο στο σπίτι τους και μετά από πολύ καιρό σε κάποιους από αυτούς τους χάλασε το αντίδωρο. Το γιατί χάλασε το αντίδωρο μπορεί να είναι πολλές οι αιτίες. Μια από τις αιτίες είναι ότι το πρόσωπο που πήγε το πρόσφορο στην εκκλησία και έγινε αντίδωρο, ίσως να μην ήταν εντάξει απέναντι στο Θεό. Και γι' αυτό λέω ότι ο ιερέας επιλέγει το σωστό πρόσφορο. Να το δείτε και στο βίντεο. Εδώ βλέπουμε τον πατέρα Χριστόδουλο, ο οποίος διαλέγει για να λειτουργήσει με το καλύτερο πρόσφορο, γιατί προσφέρουμε το πιο τέλειο στο Θεό. Όχι μόνο από τη σφραγίδα, αλλά και αυτός που το έφτιαξε το πρόσφορο πρέπει να έχει ζωή αγνή, ηθική, να είναι έντιμος, τίμιος οικογενειάρχης και ούτω καθεξής. Το ίδιο έχω πει και για το νάμα. Και γι' αυτό σας προέτρεψα να παίρνετε νάμα από το μοναστήρι. Όχι μόνο το δικό μου, και όπου βρείτε νάμα μοναστηριακό. Και εμείς εδώ, στο μοναστηριακό κελάρι,
www.nama.gr μπορείτε να βρείτε το δικό μας καθαρό νάμα που είναι από τα χέρια των μοναχών. Έτσι τα επιλέγουμε λοιπόν και το νάμα το σωστό και το πρόσφορο. Αν λοιπόν αυτός που έφτιαξε το πρόσφορο ή η κυρία δεν ήταν σωστό πρόσωπο, τότε η χάρις δεν έμεινε πάνω στο αντίδωρο. Έφυγε. Ή στο σπίτι που πήγε το αντίδωρο, εάν τυχόν η οικογένεια δεν ζει σωστή ζωή και μέσα στο σπίτι γίνονται παράνομα πράγματα, τότε πάλι χάρις μπορεί να έρθει και να φύγει και να χαλάσει όχι μόνο το αντίδωρο, αλλά να χαλάσει και ο αγιασμός. Μια άλλη αιτία που μπορεί να χαλάσει το αντίδωρο και ο αγιασμός είναι, αδελφοί μου, εάν στο σπίτι έχουν γίνει δαιμονικά πράγματα, μαγείες και ούτω καθεξής. Τότε μπορεί να χαλάσει και να μουχλιάσει ο αγιασμός, να μουχλιάσει και το αντίδωρο. Τι το κάνουμε όμως όταν μουχλιάσει? Το πηγαίνουμε στην ενορία μας και ο ιερέας έχει ένα ειδικό τόπο που λέγεται χωνευτήριον. Εκεί το ρίχνει μέσα στο χωνευτήρι. Το αντίδωρο που χάλασε. Ή τον αγιασμό. Δεν το πετάμε στα σκουπίδια, δεν το δίνουμε στα σκυλιά, ούτε στις κότες. Ούτε τα πρόσφορα τα δίνουμε στις κότες. Είδα και αυτό. Και βρήκα και αντίδωρο μέσα σε σκουπιδοντενεκέ, αδελφοί μου. Μεγάλη αμαρτία. Είναι προτιμότερο να το ρίξετε στη θάλασσα ή να το θάψετε κάπου μέσα στη γη όπου δεν θα πατιέται από πόδι. Κάπου μέσα σε ένα δάσος, σε ένα κήπο, σε ένα χωράφι, κάπου που δεν θα πατιέται από πόδι. Χαλάει μόνο το αντίδωρο πολλές φορές και τα λοιπά αγιωτικά που έχουμε. Δηλαδή τι αγιωτικά? Πολλές φορές έχουμε χάρτινες εικονίτσες. Πολλές φορές έχουμε περιοδικά με θρησκευτικές εικόνες μέσα. Τα πετάμε στα σκουπίδια όταν έχουν καταστραφεί και δεν τα θέλουμε. Τι τα κάνουμε? Ή τα καίμε σε μία ξυλόσωμα ή στο τζάκι και τη σκόνη την πετάμε κάπου όπου δεν πατιέται πάλι πόδι, σε ένα ποτάμι, σε μία θάλασσα. Άρα, ό,τι αγιωτικό έχουμε, μπορεί να είναι δέντρο λίβανο, η βάγια που πήραμε το σταυρό, το βασιλικό, ή τα βάγια που πήραμε την Κυριακή το Βαΐον, ή το δέντρο λίβανο που μας έδωσε ο ιερέας από έναν αγιασμό, από οτιδήποτε, ή ο άρτος, η αρτοκλασία μας ξεράθηκε, δεν τη φάγαμε, τι το κάνουμε? Δεν τα πετάμε στα σκουπίδια. Ή τα καίμε, όπως σας είπα, ή τα βάζουμε σε ένα μέρος μετά που δεν πατάει πόδι. Όχι στα σκουπίδια. Ή τα πηγαίνουμε στο χωνευτήρι της ενορίας. Εικονίτσες και τέτοια άλλα περιοδικά, πάλι τα καίμε σε ένα τζάκι, σε μια φωτιά που ανάβουμε και τη στάχτη την τοποθετούμε κατάλληλα. Το ίδιο γίνεται με τα καρβουνάκια. Το ίδιο γίνεται με τα φυτίλια από το καντήλι που βγάζουμε. Ό,τι είναι ευλογημένο δεν πετιέται στα σκουπίδια. Ή στη θάλασσα, ή στα ποτάμια, ή τα θάβουμε κάπου, ή στο χωνευτήρι της ενορίας μας. Μεγάλη προσοχή. Όσοι έχετε κάνει και τα έχετε πετάξει σκουπίδια, εικόνες και τα λοιπά, αγιασμούς, λαδάκια, αντίδερα, αρτοκλασίες, βάγια, οτιδήποτε δεντρολίβανα, πρέπει να το εξομολογηθείτε γιατί είναι τεράστια αμαρτία αυτό που έγινε. Τεράστια αμαρτία. Παρακαλώ λοιπόν μεγάλη προσοχή. Δεν είναι μόνο το αντίδωρο. Και ένας άλλος με ρώτησε και ας το πω εδώ. Γέροντα έχω πάει σε 50 μοναστήρια. Και έχω και από τα λαδάκια, από τα Ιεροσόλυμα και αγιασμούς από τα Ιεροσόλυμα. Τι τα κάνω 50 που δεν τα θυμάμαι και ποιανού είναι του καθενός Αγίου? Αυτά κοιτάτε. Τα λαδάκια όλα, παίρνουμε ένα μεγάλο μπουκάλι γυάλινο και ό,τι λαδάκι έχουμε το ρίχνουμε μέσα. Τα ενώνουμε σε ένα μεγάλο μπουκάλι. Και ό,τι αγιασμούς έχουμε από διάφορα μοναστήρια, πάλι σε ένα άλλο μπουκάλι, τα ενώνουμε και λέμε αγιασμός από διάφορα μοναστήρια και τα Ιεροσόλυμα. Το ίδιο και τα λαδάκια.
ευλογημένο λαδάκι από μοναστήρια και από τα Ιεροσόλυμα. Και έτσι έχουμε μόνο δύο μπουκάλια που τα χρησιμοποιούμε τους αγιασμούς. Μπορεί να πίνουμε κάθε πρωί από λίγο και το λαδάκι. Δεν είναι άσχημο να βάζουμε κάθε πρωί που ξυπνάμε και να σχηματίζουμε το σταυρό εδώ στο μέτωπό μας. Θα είναι μεγάλη ευλογία να το κάνετε. Και εσείς και όλα σας τα παιδιά. Άρα μεγάλη προσοχή, σας παρακαλώ, για το αντίδερο, αν μας χαλάσει ο αγιασμός ή όλα τα αγιωτικά, πώς πρέπει να τα χρησιμοποιούμε, όταν και τι τα κάνουμε, όταν πλέον έχουν καταστραφεί και δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε άλλο μέσα στο σπίτι. Αυτά τα ολίγα και θα συνεχίσουμε σύντομα και πάλι με ένα νέο βίντεο. Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας και να το διαδίδετε. Και να προλάβετε να στείλετε τα ονόματά σας μέσα στο blog gerondasnektarios.gr. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, ευχαριστώ την αγάπη σας, ευχαριστώ για ό,τι κάνετε και βοηθάτε το μοναστήρι και συνεχίζει το έργο του, το ιεραποστολικό, το μοναστικό, το κτηριακό και όλα όσα έρχεστε και βλέπετε ότι η δραχμή σας και το ευρώ σας γίνεται έργο. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να έχετε κάθε ευλογία του Θεού και εκατονταπλασία να τα δίνει σε όλους σας ο Άγιος Θεός. Θα τα πούμε και πάλι σύντομα. Χαίρετε, αδελφοί μου.